Σήμερα είχαμε το δεύτερο μας παιχνίδι μέσα στην Αύπακτο και πετύχαμε το δεύτερο μας στόχο για τη χρονιά, που είναι η είσοδός μας στα play-offs. Θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη, την οποία για προσωπικούς λόγους, ενδοοικογενειακούς, θέλω να αφιερώσω τη διοίκηση της ομάδας. Ξέρω ότι το μήνυμα θα γίνει αντιληπτό. Είναι πολλές φορές άνθρωποι με τον ίδιο στόχο και με κοινό όραμα, ίσως κάποιες φορές να έχουν λίγο διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά στο τέλος φτάνουν. Το ζήτημα είναι να φτάνουμε με τον ίδιο τρόπο και να απολαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο τις επιτυχίες της ομάδας. Κατ' επέκταση, μια που οι άνθρωποι της διοίκησης είναι μέσα από την κοινωνία της παραμυθιάς, πρέπει να αφιερώσουμε όλη την νίκη σε όλη την παραμυθιά, η οποία μας έχει στηρίξει πάρα πολύ και το εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Θα τους χρειαστούμε για τη σεζόν αυτή τουλάχιστον μία έως δύο φορές ακόμα. Για τα παιχνίδια του τελικού και ξέρουμε ότι θα το κάνουν. Τελευταία θα ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου συγχαρητήρια και με ευχαριστώ στους παίκτες που σήμερα τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι εκτελέσαν κατά γράμμα εντολές, παίξαν με πάθος, καθόλου δεν τους επηρέασε η έδρα. Ίσως λίγο στο κομμάτι της δημιουργίας και της επίθεσης, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο, ειδικά όταν η επικοινωνία γίνεται λίγο δύσκολη λόγω του θορύβου και λόγω των φωνών. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο, παίξαν ακριβώς όπως είχαμε σχεδιάσει. Ελέγξαμε το παιχνίδι από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου και νομίζω ότι πήραμε μια ξεκάθαρη και δίκαιη νίκη. Νομίζω ότι είμαστε άξια στο τελικό. Ένα στόχο που το βάλαμε από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο. Φάγαμε το γάιδαρο, μας έχει μείνει η ουρά, αλλά είναι μια μεγάλη ουρά. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα ότι θα κάνει ό,τι πρέπει για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ευχαριστώ πολύ.